για τα λόγια του Παναγιώτη, ιδιαίτερα γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο των γραμμάτων, έναν άνθρωπο τον οποίο υπολείπτομαι. Να μην σας κουράσω άλλο, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Είναι μια εργασία που έχουμε κάνει μαζί με τον Άγγελο Νακάση, που είναι εδώ ο γιος μου, αλλά θα τον παρουσιάσω εγώ. Στα τείχη του Πειραιά θα αναφερθώ βέβαια στην ιστορία των τειχών, αλλά και στις νεότερες οικοδομικές του περιπέτειες. Το 5ο αιώνα η περιοχή του Πειραιά επιλέχθηκε ως το νέο λιμάνι, αντικαθιστώντας σταδιακά το παλιό λιμάνι της Αθήνας, το Φάλιρο, που είχε αρχικά επιλεγεί επειδή βρισκόταν πιο κοντά στην Αθήνα, αλλά δεν ήταν ασφαλές, αφού τον 6ο αιώνα ο Σαρωνικός ελεγχόταν κυρίως από την Κόρινθο και την Αίγινα. Για την προστασία του λιμένα στο Φάλιρο είχε χτιστεί τείχος που αχρηστεύθηκε όταν αξιοποιήθηκαν μετά τους Περσικούς πολέμους τα τρία ασφαλέστερα λιμάνια του Πειραιά. Τα μακρά τείχη βέβαια που βλέπουμε στην εικόνα δεν υπήρχαν στην αρχική οχύρωση. Σας θυμίζω βέβαια ότι μετά την μάχη του Μαραθώνα οι Πέρσες διατηρούσαν το αξιόμαχο της δύναμής τους και παραπλέοντας το Σούνιο προσπάθησαν να επιτεθούν στην Αθήνα από νότο, δηλαδή να πάνε στο Φάλιρο, το οποίο το πληροφορήθηκαν οι Αθηναίοι μέσα από τις φρικτορίες που έχουν σε όλο το στα Μεσόγεια, και τρέχοντας με τον οπλισμό τους παρετάχθησαν στο Φάλιρο, γιατί εκεί ήταν το οχυρωμένο κομμάτι. Οπότε οι Πέρσες, όταν τους είδαν ότι ήταν έτοιμοι για νέα μάχη, έφυγαν οριστικά. Τα πλεονεκτήματα του Πειραιά ως λιμένος εντόπισε ο Θεμιστοκλής όταν εκλέχθηκε άρχον το 493. Οι οχυρώσεις ξεκίνησαν το 492, διακόπηκαν και κατά τους δύο Περσικούς πολέμους, αρχικά τον Δάτη και Αρταφέρνη και αργότερα του Ξέρξη. Τα τείχη ολοκληρώθηκαν μετά τη μάχη των Πλατεών, μια και η ίδρυση της πρώτης Αθηναϊκής Συμμαχίας το 478 απαιτούσε μεγαλύτερους και ασφαλέστερους ναυστάθμους. Η οχύρωση ολοκληρώθηκε το 477 με συνολικό μήκος περίπου 11 χιλιόμετρα, αφήνοντας έξω την πετρώδη πειραϊκή ακτή όπως βλέπουμε και στην εικόνα. Ο Πειραιάς με τον τρόπο αυτό απέκτησε τρία οχυρωμένα λιμάνια. Τον Κάνθαρο ή Μέγα Λιμένα, το σημερινό κεντρικό λιμάνι του Πειραιά, το έσω μέρος του οποίου ονομαζόταν Κοφός Λιμίν, με νερά αβαθή και βαλτώδη. Η ονομασία προέρχεται είτε από τον ήρωα Κάνθαρο, είτε λόγω της ομοιότητας του λιμανιού με το ομώνυμο Αγίο, τον Κάνθαρο. Επίσης, τα δύο άλλα λιμάνια που απέκτησε ο Πειραιάς με τις οχυρώσεις αυτές ήταν η Ζέα, το σημερινό Πασαλιμάνι. Το όνομα προέρχεται από τη Ζιά, το σιτήρο, ένα είδος σιτήρου που εκεί το μπορούσαν να το παραλάβουν οι Αθηναίοι, και φυσικά τη Μουνιχία, το σημερινό μικρό λίμανο που προηγουμένως λεγόταν Τουρκολίμανο, Φανάρι, λιμάνι του Κουμουνδούρου, εξαιτίας της έπαυλης του ομώνυμου πολιτικού, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Βουλής, υπουργός και πρωθυπουργός μεταξύ 1855 και 1882. Η έπαυλη Κουμουνδούρου βρισκόταν στη θέση που είναι σήμερα ο Ναυτικός Όμιλος, ο οποίος και από κάτω βέβαια είναι ακόμα πιο σημαντικά πράγματα, ο ναός της Αρτέμιδος, Μουνιχίας. Το όνομα προέρχεται από τον βασιλέα της Αττικής και ήρωα τον Μούνιχο. Η Μουνιχία αποτελούσε αρχικά ξεχωριστή περιοχή από τον Πειραιά και ήδη από το 510 ο Ιππίας είχε επιχειρήσει να την οχυρώσει. Το Θεμιστόκλειο τείχος είχε τις κυριότερες πύλες στο βόρειο μέρος, στην αρχή των δύο δρόμων που ένωναν την Αθήνα με τον Πειραιά, με διπλές θύρες και εσωτερική αυλή, εκεί που είναι η κόκκινη έλλειψη. Οι δύο κύριες πύλες των οχυρώσεων βρίσκονταν στην είσοδο της σύγχρονης πόλης, στην οδό του 34ου Συντάγματος. Στην εικόνα βέβαια βλέπουμε μια μεταγενέστερη φάση της οχύρωσης στην ίδια περιοχή. Η λεγόμενη πύλη Άστεως είχε εξωτερικά δύο πύργους οοειδείς που αργότερα αντικαταστάθηκαν από ορθογονικούς. Μια τρίτη πύλη, η Αιτιόνια, βρισκόταν στην Τραπετσόνα με φρούριο για τον έλεγχο του λιμανιού.
Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στην οχύρωση της περιοχής, ώστε με μικρή δύναμη να ελέγχεται η είσοδος στο λιμάνι του Κανθάρου. Το τείχος προστατευόταν από βαθιά τάφρο, οι οποίοι ήταν σκαμμένοι στο βράχο. Στη θέση αυτή κατέληγε το τείχος του Θεμιστοκλή με δύο κυκλικούς πύργους, οι οποίοι αργότερα αντικαταστάθηκαν, όπως βλέπετε στην εικόνα δεξιά, με τετράγωνους από τον Κόνωνα, οι οποίοι πύργοι ως τον προπερασμένο αιώνα διατηρούνταν σε αρκετά καλή κατάσταση, ενώ σήμερα σώζεται μόνο ένα μέρος θεμελίωσης ενός από τους δύο πύργους. Το Θεμιστόκλειο τείχος είχε πολυγονική λιθοδομή και ορισμένους κυκλικούς πύργους. Μεταγενέστερες συμπληρώσεις των τειχών έγιναν με τετραγωνισμένους λίθους, δρομικούς αλλά και εμβατικούς. Αυτό που λέμε εμβατικούς, από το εμβαίνω, επειδή πιάνουν όλο το πλάτος του τείχου, της λιθοδομής. Ήταν από πυραϊκό ακτίτη λίθο, ένα λίθο ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σημαντικός στην αρχαία οικονομία του Αθηναϊκού κράτους. Πολλά δημοσία έργα της εποχής και μεταγενέστερα στηρίχθηκαν στην εξαγωγή πυραϊκού ακτίτη. Το 465 ο Κίμων με λάφυρα από νίκες στη Θάσο ενίσχυσε τα τείχη. Οι Αθηναίοι με πρόταση του Περικλή περιέφραξαν τον Πειραιά και τον ένωσαν με την Αθήνα με τα μακρά τείχη μετά το 459, πράγμα που εξασφάλισε την ικανοποιητική άμυνα των Αθηναίων. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ρήξη στη σχέση της Αθήνας με τη Σπάρτη. Την περίοδο 447-446 κατασκευάστηκαν νεόρια για τριήρη και το διάμεσο νότιο τείχος, νότιο μακρό τείχος, παράλληλα στο βόρειο. Τα μακρά τείχη ήταν σε παράλληλη διάταξη επί μήκους 7 χιλιόμετρων και σε μεταξύ του απόσταση 184 μέτρων. Περιέκλειαν όλο τον Πειραιά, το λιμάνι και την Πειραϊκή Χερσόνησο, όπως συμβαίνει και με τα λιμάνια άλλων πόλων, όπως στη Σκύρο που υπάρχουν τείχοι πολύ βέβαια μικρότερου μήκους που ενώνουν την Ακρόπολη με το λιμάνι, στην Κόρινθο που υπάρχουν τα τείχη που εξασφαλίζουν την τροφοδοσία της πόλης με τα δύο λιμάνια που είχε, στο Λέχιο, στον Κορινθιακό, και στις Κεχρές, στο Σαρονικό. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα, μια αναπαράσταση με ένα οπλίτη στα μακρά τείχη. Ο Περικλής, προκειμένου να απαλλάξει την Αθήνα από τον Πειραιά, από τα πολεοδομικά ελαττώματα της Αθήνας και άλλων πόλεων που μεγάλωσαν απρογραμμάτιστα, κάλεσε τον μιλήσιο αρχιτέκτονα Υπόδαμο να σχεδιάσει τον Πειραιά πέραν της παραλιακής ζώνης. Ο σχεδιασμός του αρχαίου Πειραιά αποτελεί πρότυπο πολεοδομικού σχεδιασμού μέχρι και σήμερα. Κατά το σχεδιασμό ελήφθησαν υπόψη οι θεμιστόκλειες οχυρώσεις και οι πύλες της. Έτσι ο Πειραιάς μεγάλωσε γρήγορα και αποτέλεσε έναν από τους δήμους της αρχαίας Αθήνας. Στον Πειραιά υπήρχαν πολυπληθείς παροικίες ξένων, Φινίκων, Θρακών, Αιγυπτίων αλλά και Κυπρίων, ενώ ακόμα στον Πειραιά υπήρχε πλειοψηφία των δημοκρατικών μεγαλύτερη σε σχέση με την πλειοψηφία των δημοκρατικών της Αθήνας. Ήταν πιο δημοκρατικός δηλαδή ο Πειραιάς. Ο λιμήν του Κανθάρου περιβαλλόταν κυκλικά από νεόρια, το Αφροδίσιον, το ναό δηλαδή της Αφροδίτης, και πέντε στοές. Μόνο ένα τμήμα του λιμανιού, δεξιά της εισόδου, χρησιμεύε ως πολεμικός ναύσταθμος. Το υπόλοιπο λιμάνι ήταν εμπορικό. Ο κυρίως πολεμικός ναύσταθμος ήταν η ΖΕΑ, όπου υπήρχαν 196 νεόσικοι, ενώ στον Κάνθαρο 94 και στη Μονιχία 82, συνολικά 372 νεόσικοι. Όλα τα λιμάνια έκλειναν με αλυσίδες. Έτσι ο Πειραιάς αναδείχθηκε στο μεγαλύτερο και ασφαλέστερο εμπορικό και οικονομικό κέντρο εκείνης της εποχής. Το 411, οι αποτυχίες των δημοκρατικών στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου προκάλεσαν πραξικόπημα και τον έλεγχο της Αθήνας ανέλαβαν οι ολιγαρχικοί. Όμως ο στόλος που βρίσκονταν στη Σάμο αποστάτησε και εκδηλώθηκε υπέρ της δημοκρατίας. Τότε οι ολιγαρχικοί άρχισαν να τυχίζουν βιαστικά την περιοχή της Ιετιόνιας για να ελέγξουν την είσοδο στο λιμάνι του Κανθάρου. Επειδή διαδόθηκε ότι οι ολιγαρχικοί θα παρέμεναν
στη διοίκηση συμμαχώντας με τους Σπαρτιάτες, που ήταν εχθροί την εποχή εκείνη βέβαια, και θα επέτρεπαν μόνο την είσοδο του Σπαρτιατικού στόλου, πολλοί δημοκρατικοί άρχισαν να κατεδαφίζουν τα τείχη στην Αιτιόνια. Το Σεπτέμβριο του 405 καταστράφηκε ο Αθηναϊκός στόλος στους Αιγαίους ποταμούς από τους Σπαρτιάτες. Σώθηκαν μόνο 8 πλοία υπό τον Κόνωνα, που κατέφυγε στην Κύπρο, καθώς και το ιερό πλοίο που δεν ήταν πολεμικό, η Πάραλος, που έφερε στον Πειραιά τα θλιβερά νέα. Τότε οι Αθηναίοι ενίσχυσαν τις οχυρώσεις και μπάζωσαν τα λιμάνια του Πειραιά. Τελικά όμως, 6 μήνες μετά παραδόθηκαν το 404. Τα τείχη του Πειραιά και τα μακρά τείχη κατεδαφίστηκαν. Οι Θηβαίοι επιθυμούσαν την πλήρη καταστροφή των Αθηναίων. Όμως οι Σπαρτιάτες δεν θέλησαν να καταστρέψουν μια πόλη που πρωτοστάτησε στους Περσικούς πολέμους. Βέβαια, δεν ήθελαν και να αφήσουν τους Θηβαίους χωρίς το αντίπαλο δέος της Αθήνας. Πράγμα που το 367 επιβεβαιώθηκε όταν ο Σπαρτιατικός στρατός νικήθηκε στα Λεύκτρα. Πράγμα που ανέδειξε έκτοτε σε κυρίαρχη δύναμη τη Θήβα. Πάντως, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 403, οι Αθηναίοι προσπάθησαν να επανοικοδομήσουν τα τείχη, πράγμα που έγινε κατορθωτό μόνο μετά τη νίκη του Κόνωνα επί του Σπαρτιατικού στόλου στην Κνίδο το 394. Οι εργασίες που έγιναν και με περσική χρηματοδότηση ολοκληρώθηκαν το 391. Εκτός των συμπληρώσεων του Κόνωνα σε υπολείμματα θεμιστόκλειων τυχών, ονομάζεται ιδιαίτερα Κονόνιο, ειδικότερα Κονόνιο, το τείχος από τον Κάνθαρο ως την Φρεατή, που αστόχως ονομάζεται Φρεατίδα, γιατί η λέξη Φρεατής, Φρεατίος, κατά το κλητής, κλητίος. Ίσως γίνεται σύγχυση, γιατί υπάρχει λέξη Φρεατίδα, που σημαίνει άλλα πράγματα, με γιώτα, χάσμα δηλαδή, όπου μπορείς να βρεις το βάθος υδροφόρο ορίζοντα, ή μπορεί ακόμα πιο πιθανό, επειδή Φρεατίδα λέγεται το άνοιγμα στα καράβια που μπαίνουν οι ναύτες για να καθαρίσουν το κήτος του πλοίου. Και ίσως για αυτό το λόγο σήμερα λέγεται Φρεατίδα. Παλιότερα βέβαια λεγόταν και Τσιρλονέρι. Ο Κόνων ακόμα οχύρωσε και την Ακρόπολη της Μουνυχίας, εκεί δηλαδή που βρίσκεται η εκκλησία σήμερα του προφήτη Ηλία. Τα κονόνια τείχη της Πειραϊκής φτάνουν σε απόσταση μέχρι 6 μέτρα από το θαλάσσιο κύμα με πάχος 3 μέτρα, ενώ σε ορισμένα μέρη το πάχος φτάνει και τα 360 μέτρα. Οι πύργοι βρίσκονται σε ακανόνιστες αποστάσεις με πάχος διπλάσιο περίπου από τα τείχη μέχρι 6,5 μέτρα. Προβάλλουν δε των τειχών από 4 έως 6,5 μέτρα. Για τις εργασίες χρησιμοποιήθηκαν ορθογώνιες πέτρες από ακτίτη λίθο, από λατομία σε διάφορες θέσεις της περιοχής. Τα τμήματα των τειχών προς το αλίπεδο είχαν πολύ μεγαλύτερο πάχος που έφτανε μέχρι 8 μέτρα. Με όλες αυτές τις εργασίες, η περίμετρος των τειχών στον Πειραιά αυξήθηκε από 11 σε σχεδόν 13 χιλιόμετρα. Η οχύρωση περιλάμβανε στένεμα των εισόδων των τριών λιμανιών με μόλους που ενισχύθηκαν με τετραγωνικούς πύργους. Η είσοδος στο λιμάνι του Κανθάρου περιορίστηκε από 310 σε 50 μέτρα, ενώ της Μουνυχίας σε 37. Τμήματα των πύργων αυτών διασώθηκαν, ένας στην ανατολική πλευρά της Ζέας, οι δύο της Μουνυχίας, ενώ στο λιμάνι του Κανθάρου καταστράφηκαν κατά την κατασκευή του σύγχρονου λιμανιού. Για την ασφαλή προσέγγιση στους λιμένες υπήρχαν φάροι, κολόνες δηλαδή με φωτιά στην κορυφή. Υπήρχε ένας στο εργοστάσιο λιπασμάτων και ένας άλλος στο χώρο της ναυτικής διοίκησης Αιγαίου. Αν και γενικά απέφευγαν τα βραδινά ταξίδια, μάλιστα ταξιδεύοντας σχετικά κοντά στις ακτές, αυτό που λέμε κόστα-κόστα. Βέβαια προτιμούσαν τα θαλάσσια ταξίδια από τα στεριανά, γιατί στη στεριά υπήρχαν περισσότεροι κίνδυνοι. Οι Αθηναίοι, για παράδειγμα, όταν πηγαίναν στους Δελφούς, πηγαίναν από τα Αιγόστενα. Δεν πηγαίνανε από εχθρικά εδάφη στη στερεά Ελλάδα, το απέφευγαν. Τα τείχη του Πειραιά είχαν μεγάλους συντελεστές ασφαλείας για να αντεπεξέρχονται σε συνδυασμό δυσμενών καταστάσεων όπως σεισμοί, άσχημες καιρικές συνθήκες και συνδυασμοί αυτών, κυρίως όμως κρούσεις επιτιθέμενων. Περιμετρικά των τειχών υπήρχε κενή εσωτερική ζώνη επιχειρήσεων των αμυνόμενων, τον οποίο ο κύριος Όγκος δεν βρισκόταν στις επάλξεις, αλλά αναμένοντας προσέτρεχε όπου εκδηλωνόταν επίθεση. Για τον λόγο αυτό άλλωστε το υποδάμιο σύστημα αφορούσε μόνο στο κέντρο του Πειραιά και δεν εφαρμόστηκε πλησίον των τειχών.
δεν υπήρχαν κτίρια σε μικρή απόσταση από τα τείχη και για άλλους λόγους, γιατί ο εχθρός μπορούσε ρίπτοντας αναμένα βέλη ή βλήματα να βάλει φωτιά από μέσα, που με τον άνεμο μπορούσε να φτάσει στα τείχη, αλλά και για να υπάρχει μια καλλιεργήσιμη έκταση σε παιδινά μέρη, ώστε η πόλη να αντέχει περισσότερο σε πιθανή πολιορκία. Οι επιτιθέμενοι γενικά έχουν μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ από τους αμυνόμενους, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι αμυνόμενοι θα πολεμούσαν σε ανοιχτό πεδίο και δεν θα επέτρεπαν στον εχθρό να καταστρέφει την ύπαιθρο χώρα τους. Οι αμυνόμενοι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την οχύρωση, όμως εν γέννη μειονεκτούσαν ως προς το γεγονός ότι τα αμυντικά όπλα προσαρμόζονται στα υπάρχοντα επιθετικά, που προηγούνται και συνήθως υπερέχουν των αμυντικών. Άλλωστε, σε όλες τις εποχές, όλες οι ανακαλύψεις, αν είναι δυνατόν, εφαρμόζονται καταρχήν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Μικίν Βόμβα στη Χειροσύμα, τα GPS που αρχικά ήταν για να κατευθύνουν πυράβλους ή οτιδήποτε άλλο, τώρα τα χρησιμοποιεί ο καθένας για να ξέρει που είναι, να μην χάνεται κτλ. Τοπογράφει κατεξοχήν για τις αποτυπώσεις, να μην σας κουράσουμε αυτό. Τα μεταπύρια της Πειραϊκής είναι ευθύγραμμα μήκους 45 έως 100 μέτρα. Αυτό είναι ένα σχέδιο του Κυριακόπουλου. Σε πολλά μεταπύρια υπάρχουν πυλίδες. Εάν η επίθεση του εχθρού στα τείχη ήταν ισχυρή και τα πλευρά υπέφεραν, οι πολιορκούμενοι είχαν τη δυνατότητα να αμυνθούν ενεργητικά, βγαίνοντας από τις πυλίδες, που συνήθως ήταν κοντά σε πύργους που τις προστάτευαν, μπορούσαν να χτυπήσουν τον επιθέμενο και να επιστρέψουν εντός των τειχών. Οι πυλίδες σε περίοδους ειρήνης ήταν έξοδοι μονοπατιών. Χρησιμεύαν για την έξοδο στη θάλασσα ή στην ύπαιθρο χώρα. Οι αμυνόμενοι από τοξοτίδες και παράθυρα ή και από παράθυρα όπισθεν των τειχών αμύνονταν αργότερα βέβαια με καταπέλτες και κρατούσαν σε απόσταση τον εχθρό και τον πλαγιοκοπούσαν αν πλησίαζε. Καταπέλτες στον Πειραιά μπήκαν τον 4ο αιώνα, μόνιμοι και κινητοί, ώστε να είναι δυνατόν να μεταφέρονται στα μεταπύργια. Οι περισσότεροι πύργοι του Πειραιά είναι ορθογονικής διατομής, ενώ σε άλλα τμήματα της οχύρωσης υπάρχουν και κυκλικοί πύργοι. Από τις θέσεις ή πόλεις που έχουν κυκλικούς πύργους, που έχουν πύργους κυκλικής διατομής, που απαντώνται κυρίως από τον 4ο αιώνα, πλην των πύργων της οχύρωσης των Αθηνών, δηλαδή η Αιτιόνια, Πύλη, Κονόνιο, Μουνυχία, Πνίκα, Φιλή, κυκλικοί πύργοι απαντώνται ακόμα στην Άνδρο, ο Άγιος Πέτρος, το Άργο, στην Ελευσίνα, στην Ερέτρια, στη Θάσο, Θήβα, Θίσβη, Θωρικό, Ίο, Μαντίνια, Μέγαρα, Μύκονο, Πάρο, Πλατεές, στην Ποσειδονία, το Ρωμαϊκό Πέστουμ, μετά στον Σελινούντα, Σέριφο, Σύφνο, Σίδη, Σκύρο και αλλού. Οι τετραγωνικοί πύργοι βέβαια είναι οι πλέον συνηθισμένοι. Στην εξωτερική επιφάνεια η λίθη του κάτω μέρους της οχύρωσης του Πειραιά είναι σφυροκοπημένη με προεξοχή, αυτό που λέμε κύφωση, αυτό που βλέπετε στον πύργο κάτω στο θεμέλιο, που προεξέχει δηλαδή λίγο ο λίθος. Έχει υποστηριχθεί ότι οι κυφώσεις προστάτευαν τους αρμούς από πλήγματα λιθοβόλων. Η άποψη όμως δεν εξηγεί επαρκώς τις κυφώσεις που παρατηρούνται σε εσωτερικά μέρη των τειχών. Κυφώσεις παρατηρούνται και σε άλλες οχυρώσεις, στα Εγώστενα, στην Ασίνη, στην Κίδνα, στην Πρίνη, στην Τριζίνα και αλλού. Σε ορισμένα σημεία της οχύρωσης υπήρχαν σιδερένιοι σύνδεσμοι, κυρίως γόμφοι, δηλαδή κατακόρυφοι σύνδεσμοι, οι οποίοι μολυβδοχοούντο για να προστατεύονται από την οξείδωση, αλλά και για να κλείνονται τα κενά μεταξύ των συνδέσμων και των εντορμιών, των οπών δηλαδή που ανοίχθηκαν για να μπουν οι σιδερένιοι σύνδεσμοι. Αυτό το ξέρουμε γιατί μολυβδοχοούνταν ακόμα και οι ξύλινοι σύνδεσμοι που δεν οξυδώνονται βέβαια. Στα κενά μεταξύ των δύο προσώπων του τείχους, όπως βλέπουμε στη μεγάλη έλλειψη στην εικόνα, έμπαιναν λατύπες, δηλαδή μικρή λίθη από το ξεχόντρισμα μεγαλύτερων λίθων. Στο πάνω τμήμα η λίθη είναι λιασμένη και ορθογωνισμένη, ορισμένη με διακοσμητικές περιτένειες σε διάφορα πλάτη, εξαιτίας συμπληρώσεων σε μεταγενέστερες εποχές, δεν είχαν πάντα τα ίδια πλάτη. Σε παριές πύργων κυρίως έχουν χρησιμοποιηθεί και μασχαλιαίοι λίθοι. Οι μασχαλιαίοι λίθοι εξασφαλίζουν μεγαλύτερη πλοκή, εμφανίζοντας έτσι δύο όψεις, πατούρες, οδοντώσεις που λέμε,
έχοντας ουσιαστικά διατομή του λατινικού L. Δηλαδή, τι λατινικού, του εβοϊκού L. Διότι, όπως ξέρετε, το λατινικό αλφάβητο το πήραν οι Ρωμαίοι από τους εβοείς, από τους Κυμαίους, τους πρώτους που ίδρυσαν την Κούμα, Κύμη, στην Ιταλία, και το προσάρμοσαν βέβαια στη δική τους γλώσσα. Και κακώς λέγεται λατινικό αλφάβητο, αυτό είναι το εβοϊκό αλφάβητο, το οποίο διέδωσαν οι Κυμαίοι. Οι λίθοι αυτοί κατά κανόνα τοποθετούνται με το ψηλότερο τμήμα τους στην κατοφέρεια του εδάφους, έτσι ώστε να εμποδίζεται η ολίσθηση των δόμων, ενώ τα τείχη εξασφαλίζονται και από τις ρογμές που προκαλούνται από διαφορετικές καθεζήσεις. Οι μασχαλιαίοι λίθοι έχουν επιπλέον και διατμητική λειτουργία, ιδίως αν απουσιάζουν οι μεταλλικοί σύνδεσμοι. Ο σχεδιασμός της οχύρωσης του Πειραιά ήταν τέτοιος ώστε η άμυνα να γίνεται κυρίως από πύργους, από τους οποίους ταυτόχρονα προστατευόταν και η λιπή οχύρωση. Οι επιτιθέμενοι σε όλες τις εποχές προσπαθούσαν να καταστρέφουν τους πύργους, χτυπώντας τις ευπαθείς γωνίες για να τους γκρεμίσουν. Γι' αυτό επινοήθηκαν πεντάπλευροι και εξάπλευροι πύργοι, ξάπλευροι υπάρχουν και στη Σάμο, και τελικά πύργοι κυκλικής διατομής, ώστε να εξωστρακίζονται τα βλήματα και να μην υπάρχουν ευπαθείς γωνίες. Οι κυκλικοί πύργοι όμως δεν προσφέρουν επαρκή ορατότητα προς τις πλευρές που προστάτευαν. Το μειονέκτημα των κυκλικών πύργων έρεται στην περίπτωση που η μεταξύ των δύο πύργων πλευρά είναι κύλη σε κάτωψη, οπότε η θέαση και από κυκλικούς πύργους είναι άριστη. Αυτό έχει συμβεί, ας πούμε, στη Μεσσίνη, σε μερικά σημεία. Διότι εξασφαλίζεται η πλαγιοκόπηση των επιτιθέμενων. Όμως η κύλη κάτωψη συνήθως προϋποθέτει περισσότερη εργασία, αφού οι ευθείες κάτωψης είναι συνήθως ακοπότερες, εκτός και αν η κατασκευή μιας κύλης κάτωψης υπαγορεύεται από άλλους λόγους, όπως είναι η παρεμβολή φυσικών εμποδίων, τα σαθρά εδάφη και τα επιθετικώς ευπρόσβλητα εδάφη. Ως εξέλιξη παρουσιάστηκαν οι πεταλόσχημοι πύργοι, οι οποίοι συνδύαζαν τα πλεονεκτήματα των τετραγωνικών και των κυκλικών πύργων, διότι προέχουν ικανοποιητικά των τειχών ώστε να πλαγιοκοπείται ο εχθρός, αλλά και δεν έχουν ευπρόσβλητες γωνίες. Η άμυνα σταδιακά βελτιωνόταν και από κάποια στιγμή συμπληρώθηκε με χρήση πολεμικών μηχανών, κυρίως από τον 4ο αιώνα και μετά. Η εφεύρεση καταπελτών από μηχανικούς του Διονυσίου των Σιρακουσών άλλαξε ριζικά τις σχεδίες των τειχών. Η λέξη προέρχεται από καταπάλτης αρχικά, από το πάλο, και τελικά καταπέλτης. Βέβαια έχω διαβάσει και κάπου μια ενδιαφέρουσα εκδοχή, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστή, ότι η λέξη καταπέλτης προέρχεται διότι ο καταπέλτης θα μπορούσε να χτυπήσει και τους πελταστές που έφεραν τη μικρή ασπίδα, την πέλτη, που είναι ένα ελαφρά οπλισμένο σώμα και κατά συνέπεια μπορεί να κινείται γρήγορα, αλλά ούτε και αυτοί γλίτωναν. Αλλά αυτή πιστεύω ότι είναι μάλλον μια ρομαντική άποψη. Εν πάση περιπτώσει, η άμυνα με καταπέλτες βελτιωνόταν συνεχώς και παρέμεινε σε χρήση μέχρι τον 1ο και μερικές φορές μέχρι τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Η ανακάλυψη σκληρών κραμάτων χαλκού, κασιτέρου και σιδήρου επέτρεψε την αντικατάσταση του ξύλου στα μηχανήματα. Έτσι κατασκευάστηκαν οι ισχυροί οδοντοτοί τροχοί για τους αμυντικούς γερανούς και τα μεταλλικά ελαττήρια των καταπελτών, των πολυβόλων, όπως ήταν ο μονάγκολ καταπέλτης ή μονάγκον, ένα λιθοβόλο μηχάνημα ρήψεως επεξεργασμένων λίθων ή κομματιών βράχου. Και εδώ βλέπουμε έναν άλλον καταπέλτη. Και τα πλεονεκτήματα πλέον της καλής θέασης για την προσβολή των επιτιθέμενων σε μακρινές αποστάσεις με καταπέλτες μπορούσαν πλέον να καλύψουν εκ νέου οι κυκλικοί πύργοι, που μπορούσε ο καταπέλτης να πάει αριστερά-δεξιά και να χτυπήσει οτιδήποτε. Καταπέλτες βέβαια χρησιμοποίησαν και οι επιτιθέμενοι για να προσβάλλουν τα τείχη, να κάψουν τα τείχη και την πόλη, να μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες, εξφενθονίζοντας λεπρούς για παράδειγμα, να στείλουν μηνύματα, κάμπτοντας το ηθικό των πολιορκούμενων και άλλα. Ακόμα βέβαια χρησιμοποίησαν, όπως βλέπετε και στην εικόνα, κρυούς για να γκρεμίσουν τα τείχη, καθώς και άλλες μηχανές, όπως οι χελώνοι, για να μπορέσουν να πλησιάσουν. Πολλές φορές
με χελώνει να πλησιάσουν και να γκρεμίσουν για να ανοίξουν, ανοίγοντας το Α, ενώ καταπέλτες χρησιμοποίησαν και τα πλοία. Βλέπετε το ένα ρίχνει κυρίως, ενώ το άλλο προσπαθεί να πάει να... και τα δύο βέβαια, αλλά προσπαθεί να το εμβολήσει. Έχει πάρει θέση τέτοια. Ο άλλος με καταπέλτες προσπαθεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα τους καταπέλτες και έχει πάρει θέση κάθετα. Ο σχεδιασμός των πύργων με καταπέλτες είχε πιο επιθετικό χαρακτήρα. Η τοποθέτηση καταπελτών σε μεγάλα ύψη εξασφάλιζε όλο και μεγαλύτερο βεληνεκές, με αποτέλεσμα την προσβολή των επιτιθέμενων σε αποστάσεις που ήδη αδυνατούσαν να προσβάλλουν τους αμυνόμενους αν διέθεταν ίδιους καταπέλτες. Οι αμυνόμενοι από πύργους μπορούσαν να προσβάλλουν τους επιτιθέμενους σε θέσεις υψομετρικά χαμηλότερες, αρχικά σε αποστάσεις λίγο μεγαλύτερες των 400 μέτρων, ενώ οι άλλοι αντιστοίχως μπορούσαν μόνο αν πλησίαζαν στα 300 μέτρα, δηλαδή είχαν 100 μέτρα να τους χτυπάνε χωρίς να μπορούν να ανταποδώσουν, ενώ αργότερα με τη βελτίωση των μηχανημάτων φτάνανε οι καταπέλτες και ένα χιλιόμετρο. Εξφενδονίζοντας βέβαια λίθους, βέλη και διάφορα άλλα αντικείμενα. Το πιο παλιό παράδειγμα στη Μητροπολιτική Ελλάδα τυχών οχύρωσης που σχεδιάστηκαν για χρήση καταπελτών είναι η οχυρώση της Μεσίνης, που χτίστηκαν από τον Επαμινόνδα και τους Αργίους συμμάχους του στα πλαίσια του αποκλεισμού της Σπάρτης μετά την ήττα στα Λεύκτρα, και γι' αυτό το λόγο οχυρώθηκαν και άλλες πόλεις όπως η Μεγαλόπολη, η Μαντίνια. Στα Εγώσθενα έχουμε το επόμενο στάδιο εξέλιξης των πύργων. Ένας πύργος 20 μέτρων ήταν στο κάτω μέρος συμπαγής, μπαζωμένος δηλαδή, διέθετε δύο ρόφους με τοξοτήδες και ένα τρίτο με παράθυρα για καταπέλτες για ακόμα μεγαλύτερο βεληνεκές. Φρόντιζαν πάντως να μπορούν να βάλουν σε περισσότερες κατά το δυνατόν κατευθύνσεις, ώστε να μην υπάρχουν τυφλές γωνίες από όπου ο εχθρός μπορούσε να πλησιάσει ανενόχλητα. Όπου αυτό δεν ήταν δυνατό, διπλανοί πύργοι συμπλήρωναν την άμυνα. Έτσι αλληλοκαλύπτονταν και ακόμα καλύτερα αν επικαλύπτονταν για συνδυασμένα χτυπήματα από δύο ή και περισσότερες θέσεις. Οι τυφλές περιοχές βέβαια, ώστε οι επιτιθέμενοι να μην πλησιάζουν αλλάζοντας θέσεις. Η απουσία ακάλυπτων περιοχών αποτελούσε αναγκαιότητα για τους αμυνόμενους, γιατί μια τυφλή γωνία όχι μόνο αναιρούσε το πλεονέκτημα του μεγάλου βεληνεκούς, αλλά έδινε στον εχθρό τη δυνατότητα να πλησιάσει και με καταπέλτες, των οποίων το βεληνεκές έφτανε στην οχύρωση, να χτυπήσει τους αμυνόμενους και να προσβάλλει τους πύργους. Καταπέλτες στον Πειραιά δεν υπήρχαν στην αρχική οχύρωση παρά μόνο στην τελευταία περίοδο λειτουργίας τους. Οι καταπέλτες, όπως είπαμε, ήταν άλλοτε μόνιμοι και άλλοτε κινητοί, ώστε να μπορούν να μεταφέρονται πάνω στον περίδρομο των τυχών του Πειραιά. Υπήρχαν συστήματα απογωνιών επί σιδηροτροχιών για την ταχεία κύληση μηχανών, πράγμα που ήταν διαδεδομένο σε ελληνικές πόλεις, τόσο στο εσωτερικό μέρος της οχύρωσης αλλά και κοντά στα τείχη. Μερικές φορές υπήρχαν στον περίδρομο παράθυρα με καταπέλτες, όπως και σε άλλα σημεία της οχύρωσης των Αθηνών, όπως και στην Κύρνα και αλλού. Οι επιτιθέμενοι προς εξουδετέρωση του πλεονεκτήματος των πύργων θα έπρεπε να κατασκευάσουν ψηλούς κυλιόμενους πύργους, όπως η Ελέπολης που βλέπουμε εδώ, που είναι βέβαια μια πολύ μεταγενέστερη ιστορία. Το δείχνω όμως για να δείτε πόσο συνέχεια το πράγμα προχώραει και εξελισσόταν. Για να εμποδίζεται ο εχθρός και οι μηχανές του, τα τείχη του Πειραιά αναγέρθηκαν σε επικλινή εδάφη. Πολλές φορές υπήρχαν τάφροι με ή χωρίς νερά, πολλές φορές με εμπόδια υπό το είδωρ, όπως βλέπουμε εδώ στην Ποσειδονία έχει και εμπόδιο στην τάφρο, ή άλλες φορές με εξάρματα στο έδαφος για να μην μπορούν να πλησιάσουν μηχανές. Ενώ κατά την παράδοση ο Αρχιμίδης, μεταγενέστερα βέβαια, σήκωσε με γερανούς, σήκωνε τα πλοία των επιτιθέμενων και τα άφηνε να τσακιστούν. Στην περίπτωση που οι επιτιθέμενοι κατάφερναν να πλησιάσουν τα τείχη και να βάλουν σκάλες για να εισπηδήσουν, οι αμυνόμενοι προσπαθούσαν να γκρεμίσουν τις σκάλες όπως βλέπουμε στα σχέδια, με διάφορους τρόπους. Μετά από την μικρή αυτή αναδρομή σχετικά με τα τείχη και τις μηχανές, ας γυρίσουμε στον Πειραιά και την ιστορία των τειχών. Το 387 ο Λακεδαιμόνιος Τελευταίας σε μια τολμηρή επιχείρηση μπήκε στο λιμάνι του Κανθάρου με 12 τριήρης και χμαλώτησε 3 ή 4 αθηναϊκές τριήρης, των οποίων οι ναύτες έλειπαν.
απήγαγε εμπόρους και ναυτήρους και συνέλαβε διάφορα αλλιευτικά πλοία έξω από το λιμάνι. Σε όλη τη διάρκεια της χρήσης των λιμένων του Πειραιά πραγματοποιούνταν σποραδικά επισκευές ως το 338, δηλαδή μετά την νίκη των Μακεδόνων στη Χερόνια σε βάρος των συνασπισμένων δυνάμεων Θηβαίων και Αθηναίων. Λίγο αργότερα οι Μακεδόνες κατέστρεψαν μέρος των τυχών του Πειραιά, ενώ την περίοδο 322-317 εγκαταστάθηκαν οι Μακεδόνες στο Αθηναϊκό κράτος. Το 307 ο Δημήτρος ο Πολιορκητής κατέλαβε τη Μουνυχία προσβάλλοντάς την από ξηρά και θάλασσα. Ο φρούραρχος του Κασάνδρου, ο Διονύσιος, κατέφυγε σε δύο οχυρωμένες θέσεις μακριά από την ακτή, αλλά παραδόθηκε μετά από δύο μέρες. Τότε ο Δημήτρος ο Πολιορκητής γκρέμισε τα τείχη στην Ακρόπολη και τη Χερσόνησο της Μουνυχίας. Άμεσες πηγές για τη μελέτη της ιστορίας και της τοπογραφίας του Πειραιά αποτελούν διάφορες επιγραφές, ευρήματα τάφων, θεμέλια ναών, νεοσύκων, κτηρίων και τυχών και αρχαίων λιμενικών έργων, σε συνδυασμό πάντα με τις περικοπές αρχαίων συγγραφέων που αναφέρονται στον Πειραιά. Σημαντικότεροι των οποίων από αυτούς που αναφέρονται στον Πειραιά ήταν ο Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, Ξενοφών, Πλάτων, Αριστοτέλης, Δημοσθένης, Σοκράτης, Λυκούργος, Πλούταρχος, Πολυδεύκης και ο Διόδωρος ο Περιηγητής. Μετά την κατάληψη της Αθήνας από τους Ρωμαίους το 86 έγιναν εκτεταμένες καταστροφές των τυχών του Πειραιά από το Σύλλα. Ακολούθησε μακρά περίοδος παρακμής όπου ο Πειραιάς ερημώθηκε και ήταν πλέον χωριό. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, ο κεντρικός λιμένας του Κανθάρου απαντάται με διάφορες ονομασίες. Ατέναρουμ Πόρτους κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Στο Μεσαίωνα Πόρτο Ντεϊ Σετίνε ή Πόρτους Σιτίνες ή απλώς Σιτίνες, παραφθορά του Αθήνε. Αργότερα ονομάστηκε Λιμίν Λέοντος ή γνωστότερα Πόρτο Λεόνε, μια διεθνής ονομασία σε ναυτικούς χάρτες. Από τον 14ο έως τον 17ο αιώνα ένα γιγαντίο λιοντάρι από μάρμαρο δέσποζε στην είσοδο του λιμανιού, αυτό που βλέπουμε αριστερά δηλαδή, και ήταν το πρώτο πράγμα που έβλεπαν οι ταξιδιώτες όταν έφταναν στο λιμάνι. Σήμερα υπάρχει εκεί ένα ακριβές αντίγραφο, αυτό που βλέπουμε δεξιά στην εικόνα, του γλύπτη Γεωργίου Μέγκουλα, μια και το πρωτότυπο εκλάπη το 1688 από το Μοροζίνι και βρίσκεται εκεί που το βλέπετε στη Βενετία. Το λιοντάρι αυτό προερχόταν από τάφο, όπως τα λιοντάρια της Χερονίας και της Αμφίπολης. Κατά τη στοιχεία, στην τουρκική κατοχή λεγόταν Ασλάν λιμάνι, που σημαίνει λιμάνι του Λέοντος, τόσο πριν όσο και κατά το 1821. Νωρίτερα, είχε ονομαστεί και Πόρτο Ντράκο ή Πόρτο Ντρακόνε επί Καταλανών, δηλαδή λιμάνι του Δράκου, και κατά τη στοιχεία αργότερα στα τουρκικά Εσντέρ λιμάνι. Οι Καταλανοί, όπως ίσως θυμάστε, ήταν μια εταιρεία μισθοφόρων, εγκληματιών και άλλων αποβρασμάτων, οι οποίοι εξεστράτευσαν στη Σικελία αρχικά, στη συνέχεια σε όλο τη Βαλκανική Χερσόνησο. Οι Έλληνες τους θυμούνται με ιδιαίτερη αγανάκτηση και αηδία, γιατί ήταν βρώμικοι, αλήφονταν με λίπος, άσχημοι. Το μοναδικό κάστρο που έχουν φτιάξει είναι στη Λιβαδιά και είχαν και διάφορα άλλα πύργους, φρικτορίες δηλαδή, για να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση. Στην περιοχή της Βιετίας υπάρχει ακόμα έκφραση κατηλάνωσης, δηλαδή τόσο ομοβόρος. Υπάρχουν άπειρα τραγούδια, στίχοι κτλ. Μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο για το πώς αντιμετώπισε ο λαός μας αυτούς τους δολοφόνους. Ίσως ήταν οι χειρότεροι που πέρασαν από την πατρίδα μας. Τον 19ο αιώνα ο Πειραιάς αναφέρθηκε και ως Μαγεστρία ή Μαγεστρία ή Μαγκεστρία, δηλαδή Μάντσεστερ της Ανατολής, εξαιτίας των λιμενικών και των σιδηροδρομικών του εγκαταστάσεων. Δυστυχώς, κατά τον απελευθερωτικό αγώνα από το 1821 με το 1827, έγιναν εκτεταμένες λιθολογήσεις των τυχών. Το 1935 η αρχαιολογική εταιρεία ανέσκαψε στη Μουνυχία, όπου αργότερα ανέσκαψε και η Παλαιοκρασά. Την περίοδο 1941-1944, κατά τη γερμανική κατοχή, κατασκευάστηκαν 4 γερμανικά πολυβολία μπούνκερ πάνω σε πύργους του Κορονοϊού Τείχους και 2 βάσεις αντιεροπορικών πυροβόλων επί της ακτής.
Το 1960 άρχισε, αυτή είναι πρόσφατη βέβαια η φωτογραφία, κοντά στο κέντρο Αχινός, άρχισε η ανάπτυξη εξοχικών κέντρων, η κατάληψη των μνημείων με οικίσκους, επιχωματώσεις και διαμορφώσεις, πράγμα που συνεχίστηκε για 23 χρόνια. Ο Δήμος Πειραιά Πισκυλίτσι το 1968, θέλοντας να δημιουργήσει νέα λεωφόρο, άρχισε να μπαζώνει τα τείχη και τον γκρεμό στην περιοχή της οδού Ακτίθεμη στο Κλέους από τον αριθμό 68 ως τον 90, με περίπου 100.000 κυβικά μέτρα μπάζα, και από τον αριθμό 90 έως τον 116 με 250.000 κυβικά μέτρα μπάζα. Ευτυχώς το Υπουργείο Πολιτισμού σταμάτησε τις εργασίες αυτές. Πάνω στα μπάζα όμως, αυτή είναι μια φωτογραφία από το ταράτσα του κέντρου Αχινός που δεν δουλεύει πια. Ενώ δεν δουλεύει ως κέντρο. Πάνω στα μπάζα λοιπόν, την εκμετάλλευση των οποίων είχε ο Δήμος, μπήκαν οπλισμένα μπετά, κατασκευές, τέντες και τραπεζοκαθίσματα. Το Υπουργείο Πολιτισμού ξεκίνησε τότε μελέτες για να ξεκινήσουν αναστηλωτικές εργασίες και να αποτραπούν περαιτέρω μπαζώματα, ενώ κάλυψε τις ενέργειες του Δήμου με το αιτιολογικό τάχα ότι τα μπαζωμένα τμήματα του τείχους ήταν ίσονος σημασίας. Επιχούντας πάντα, έγινε και το μνημείο του αφανούς ναύτη πάνω στο κονένιο τείχος με μοναδικό κριτήριο την ορατότητα από τα πλοία. Ο γλύπτης Λάζαρος Λαμέρας κατασκεύασε τότε μια σύνθεση με ένα θαλάσσιο κύμα με 5 οριχάλκινους γλάρους που αντιστοιχούσαν στις 5 υπήρους του πλανήτη. Η κατασκευή αυτή εξαφανίστηκε ή εκλάπη. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά. Τον περιβάλλοντα χώρο και το σταυρό σχεδίασε ο Νίκος Φιντικάκης, που πήρε πρώτο βραβείο σε σχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Ο σταυρός ήταν συνοδευτικός του μνημείου που υπήρχε στη βάση. Δεν ήταν ποτέ ο σταυρός από μόνος του μνημείο. Πέρα από τις καταστροφές στο κονόνιο τείχος, ο τεράστιος τσιμεντένιο σταυρός δεν έχει καμιά σχέση με το περιβάλλον και προσβάλλει το κονόνιο τείχος και την ιστορική μνήμη, και όπως βλέπετε στη φωτογραφία που είναι πρόσφατη, τον επισκευάζουν κιόλας. Το 1970 ξεκίνησαν αναστηλωτικές εργασίες για 2 χρόνια με αρχιτέκτονα τον Εάντα Βαζιριατζίκη. Η αναστήλωση αφορούσε σε 17 πύργους από τους 27 εμφανείς, από τη μάντρα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων μέχρι τα μπάζα Σκυλίτσι στην οδό Μητρώου, εκεί που είναι δηλαδή το γήπεδο του Πορφύρα. Αρχικά περισυνελέγησαν οι κατακείμενοι λίθοι και επανατοποθετήθηκαν. Πριν την έναρξη των εργασιών, ξεκίνησε το 1968 μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και εξαντλητική φωτογράφηση που συνεχίστηκε στη διάρκεια των επεμβάσεων. Αποτύπωση έγινε για κάθε πύργο χωριστά και στις όψεις έγινε απόδοση κάθε αρχαίου λίθου χωριστά. Τελικά αναστηλώθηκαν όμως μόνο 13 πύργοι και τμήματα μεταπυργίων λόγω εξάντλησης των πιστώσεων. Επανατοποθετήθηκαν οι διάσπαρτοι αρχαίοι λίθοι και προσθέθηκαν νέοι. Αποσπασματικά συμπληρώθηκαν τμήματα αρχαίων λίθων με νέα, όταν η φθορά ήταν μεγάλη και η αποσάθρωση προχωρημένη. Η λιθοδομή των αρχαίων τμήματων είναι, όπως αναφέρθηκε, ισόδομη, λαξευμένη με 2 τρόπους. Από το έδαφος και μέχρι κάποιο ύψος η δόμη, δόμος είναι σειρά λίθων, ενώ σήμερα οι μηχανικοί όταν λένε δόμος εννοούν ένα λίθο. Όμως εμείς όταν λέμε δόμος εννοούμε, όπως και στην αρχαιότητα, εννοούμε σειρά λίθων. Γι' αυτό και το σύστημα ονομάζεται ισόδομο όταν έχει ίσα ύψη, όχι όταν έχει ίδιους λίθους. Μπορεί να έχει και ίδιους λίθους, αλλά το θέμα είναι να έχει ίδια ύψη. Μισό λεπτό. Ναι. Από το έδαφος λοιπόν μέχρι κάποιο ύψος η δόμη είναι σφυροκοπημένη με κύφωση, αυτή δηλαδή την κύρτωση, την καμπυλότητα, ενώ στο πάνω μέρος είναι λιασμένη. Οι νέοι λίθοι ακολουθούν τη διαφορετικότητα στη μορφολογία, αλλά με διαφορετική λάξευση, ώστε να είναι διακριτά τα νέα τμήματα. Οι νέοι με κύφωση λίθοι λαξεύονταν στην επιφάνειά τους με χτένι χοντρό, υπογωνία 45 μοιρών. Οι νέοι λιασμένοι λίθοι φέρουν περιτένια πλάτους 3,5 εκατοστών περίπου. Τα μήκη των λίθων είναι διαφορετικά ανατόπους, από 50 εκατοστά έως 2 μέτρα και 20 εκατοστά. Το πλάτος ποικίλει από 65 μέχρι 80 εκατοστά. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, ο τυπικός λίθος έχει μήκος 123, ύψος 46 και πλάτος 77 εκατοστά.
Οι νέοι λίθοι έγιναν όπως και οι παλιοί με ακτίτη λίθο από λατομείο, βγαίνοντας από το λιμάνι αριστερά κοντά στα λιπάσματα, δίπλα στο αρχαίο λατομείο, το οποίο ξαναλειτουργήσε, πήρε άδεια δηλαδή, μόνο ειδικά για αυτό το σκοπό. Άλλωστε, ο πειραϊκός ακτίτης δεν ήταν τότε σε ζήτηση. Οι σκληρότεροι λίθοι, όπως και στην αρχαιότητα, τοποθετήθηκαν στο κάτω μέρος. Τοποθετήθηκαν μάλιστα εν ξηρό, δηλαδή χωρίς συνδέσμους και γόμφους, διότι όπως στην αρχαιότητα, οι δυνάμεις τριβής θεωρήθηκαν ικανοποιητικές. Το αποτέλεσμα είναι διακριτικό. Προϊόντους του χρόνου μειώθηκε και η χρωματική διαφοροποίηση. Η θέαση των πύργων από κάποια απόσταση δίνει την αίσθηση του ενιαίου, ενώ η από κοντά εξέταση κάνει διακριτά τα νέα τμήματα. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των αρχαίων λίθων είναι οι ρηγματώσεις και οι φθορές. Το νέο υλικό είναι λιγότερο από το παλιό, εξασφαλίζοντας ισορροπία στο τελικό αποτέλεσμα. Οι λίθοι με κύφωση χρειάζονταν τις λιγότερες συμπληρώσεις, καθώς σώζονταν σε σχετικά καλή κατάσταση. Οι συμπληρώσεις των πύργων μέχρι κάποιο ύψος αυξάνουν τις δυνάμεις τριβής και δρούν ευεργετικά για τα αρχαία τμήματα. Η μορφή των πύργων αναδείχθηκε και η εικόνα τους ζωντάνεψε. Αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτό αν συγκριθούν με αυτούς που δεν αναστηλώθηκαν. Ταυτόχρονα αναδείχθηκαν τμήματα μεταπυργίων, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια του συντόλου. Από τη δεκαετία του 80, ο αρχιτέκτονας του Υπουργείου Πολιτισμού Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος άρχισε να συντάσσει νέα εξαντλητικά σχέδια αποτυπώσεις των τοίχων. Αυτό είναι ένα από τα σχέδια του Κυριακόπουλου. Ακολούθως συνέταξε σχέδια και μελέτη που εγκρίθηκε με υπουργική απόφαση. Εδώ βλέπουμε τμήμα αυτής της μελέτης. Και εδώ. Στα σχέδια της γραφικής αποκατάστασης, οι πύργοι είναι τετράγωνοι, μονόροφοι, με δίρυχτη στέγη, όπως βλέπετε στην εικόνα κάτω. Στο πίσω μέρος η πάροδος είναι ελεύθερη για την κίνηση του στρατού. Στην εικόνα βέβαια, στο πάνω μέρος, βλέπουμε κατόψεις των διαφόρων πύργων που υπάρχουν στην Πειραϊκή. Το 1982 εκδόθηκε απόφαση αποβολής καταπατητών και κατεδάφης αυθαιρέτων, ενώ το μνημείο χαρακτηρίστηκε ιστορικό από την οικοδομική γραμμή της οδού Ακτίθεμης στο Κλέος ως τη θάλασσα. Έγινε αποχωμάτωση σε μήκος 2.100 μέτρων και περιορισμός των κέντρων ανάντι της οδού Ακτίθεμης στο Κλέος. Το 1985 διαπλατήθηκε το πεζοδρόμιο με γέφυρα υπέρ το τείχος για να μην το καλύψει εντελώς. Ο Δήμος Πειραιάς συνέχισε πάντως την επέκταση των παλιών μπάζων προς τη θάλασσα. Το 1989 επί Ανδριανόπουλου μπήκαν νέα τραπεζοκαθίσματα και κατασκευάστηκαν ξύλινες σκάλες. Η φωτογραφία είναι πρόσφατη, πριν 2 εβδομάδες. Μην κοιτάτε τους λόμενους, μάλλον ηλιοθεραπεία κάνανε. Μπορεί και αυτό. Και χειμερινοί κολυμβητές. Είναι, ναι. Δεν είναι αντιλέγω. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όχι. Και εδώ βλέπω μια άλλη άποψη αυτών των κλιμάκων πάνω από τα τείχη. Μπάζα και τραπεζοκαθίσματα μπήκαν και το 1992 επί λογοθέτη. Το 1998 ο Δήμος επί Αγραπίδη προέβη σε φωτισμό των οχυρώσεων. Το 2004 το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να απομακρύνει τα τραπεζοκαθίσματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν στον αρχαιολογικό χώρο, ενώ αμέσως μετά άρχισαν να απομακρύνονται οι επιχωματώσεις, πράγμα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, αλλά με πολύ μικρές πιστώσεις, οπότε το έργο προχωρά πολύ αργά. Στη διάρκεια των εργασιών αυτών ξαναήρθε στο φως ένας πύργος στην περιοχή του καταστήματος Αχινός, που καθαρίστηκε από την εφορία αρχαιοτήτων του Πειραιά. Η επαφή των κατοίκων με τα τείχη της Πειραϊκής είναι αυξημένη επειδή η θέση είναι παραθαλάσσια. Η σχέση του τείχους με το άμεσο περιβάλλον πίσω από τον παραλιακό δρόμο είναι άνηση. Εκεί υπάρχουν πολυκατοικίες που υποβιβάζουν το ρόλο του μνημείου λόγω του όγκου τους. Το τείχος των πολυκατοικιών έχει εκμηδενήσει το πάλε ποτέ αποτρεπτικό μέγεθος του κονόνιου τείχους. Η θέση του μνημείου ανάμεσα στον παραλιακό δρόμο και τη θάλασσα του δίνει ωστόσο μια ανάσα. Οι ευκάλυπτοι λειτουργούν ως φόντο ανάδειξη του μνημείου και κρύβουν τις πολυκατοικίες, όμως οι ρίζες τους καταστρέφουν τμήματα παρακείμενων τειχών. Μερικά δέντρα πρέπει να κοπούν και να γίνει πυκνή φύτευση μόνο του πεζοδρομίου έμπροσθεν των πολυκατοικιών. Δίπλα σε αρχαιότητες πρέπει να γίνει φύτευση δέντρων που έχουν μόνο συμπαγές ριζικό σύστημα, αλλιώς οι ρίζες επιφέρουν καταστροφές. Ο
ο παρατηρητής επί του, ο περιπατητής επί του παραλιακού δρόμου βλέπει την εσωτερική πλευρά του τείχους. Πρέπει να του δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσει πάνω σε ένα πύργο, να καταλάβει καλύτερα τη θέση του αμυνόμενου. Πάντως και σήμερα μπορεί κανείς να ατενίζει ό,τι και ο αρχαίος φρουρός προς τη θάλασσα. Ενίσχυση της αίσθησης αυτής μπορεί να γίνει με αύξηση του ύψους, με αναστηλώσεις σε επιλεγμένα σημεία. Η συνολική θέαση του μνημείου μπορεί να αντιμετωπιστεί με προοπτικά σχέδια σε επιλεγμένα σημεία. Σε μια νέα επέμβαση θα πρέπει να αυληθεί η σύγκρουση χρήσεων από μπετά και κατασκευές, όπως ο τσιμεντένιος σταυρός, οι άθλιες διαμορφώσεις γύρω που, με μπετά που κτίστηκαν επί Χούντας και δεν έχουν καμιά σχέση με την περιοχή, όπως και το γερμανικό μπούνκερ έναντι της οδού Θεμιστοκλέως 300, ακτή Θεμιστοκλέως 322. Τα τέσσερα γερμανικά πολυβολία, δύο σταυράκια και δύο σεπειρούς, δεν θα ενοχλούσαν, πιστεύω, ως μάρτυρες της πρόσφατης ιστορίας μας. Θα πρέπει να αντικατασταθούν οι ξύλινες σκάλες, γιατί είναι αρκετά παλιές, και να διανοιγούν οι αρχαίες πηλίδες για την έξοδο προς τη θάλασσα. Τα μπετά που είναι πάνω στα βράχια των μικρών μόλων πρέπει να απομακρυνθούν. Θα πρέπει ακόμα να απομακρυνθούν διάφορες εγκαταστάσεις συλλόγων που δεν έχουν θέση στη συγκεκριμένη περιοχή, του Φίνικα που βλέπουμε εδώ, του Πορφύρα και του συλλόγου Αλιέν, ο όρμος Αφροδίτη, που παλιότερα λεγόταν και όμως Μπαϊκούτσι, με τον Τζιμεντόνιο Σταυρό, τα σκουριασμένα μπετά, τα παραπήγματα του συλλόγου Αλιέν, το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου με τη Σημεούλος, ευτελίζει το Κονόνιο, ευτελίζει τον Αφανή Ναύτη, ευτελίζει το χριστιανικό συνέστημα της πίστης και την πόλη του Πειραιά. Ο Σταυρός και η σημαία είναι σύμβολα τα οποία δεν τα βάζει ο καθένας όπου θέλει. Μπαίνουν ύστερα από κάποια απόφαση. Ακόμα και να αναρτήσει μια σημαία δεν επιτρέπεται στο σπίτι σου αν δεν συντρέχει κάποιος λόγος, κάποια εθνική γιορτή ή κάτι άλλο. Σας θυμίζω ότι πρόσφατα στην Λευσίνα κάποιος, εκπληρώνοντας ένα τάμα, είχε χτίσει ένα τεράστιο σταυρό σε ένα χώρο που ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας παραχώρησε στο Δήμο Πειραιά. Οπότε βρήκε αυτή την ευκαιρία και πήγε εκεί και χτίσε ένα. Ναι. Στο Δήμο Ελευσίνας, τι είπα εγώ. Ναι. Πειραιά είπα, όχι, Ελευσίνας. Δεν είπα Ελευσίνα τη λέξη. Α, και μετά είπα Πειραιά. Οκ, εντάξει. Όμως ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναγκάστηκε να τον γκρεμίσει ο ίδιος το καλοκαίρι που πέρασε. Αν και υπήρχαν διάφορες παραθρησκευτικές οργανώσεις και κάτι ακροδεξίες που λέγανε να μείνει και έγινε ολόκληρο θέμα στην Ελευσίνα. Σε μια συνολική ανάδειξη θα πρέπει να κοπεί βέβαια και η ενοχλητική βλάστηση, να σβηστούν τα συνθήματα που έχουν γραφτεί με σπρέι πάνω στα τείχη και να απομακρυνθούν και τα σκουπίδια. Θα πρέπει ακόμα να συμπεριληφθούν και άλλες αρχαιότητες, όπως τα αρχαία παρά το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά. Ο Μιλών στις αρχές του αιώνα φρόντισε για την κατασκευή αυτού του στεγάστρου που θα έχετε δει στο κάτω μέρος. Μεγάλο μέρος των κατοίκων του Πειραιά αισθάνεται δικαίως περήφανο και για το ένδοξο παρελθόν του. Άλλωστε, η τείχη του Πειραιά υπήρξε δεμένη με τις τείχες όχι μόνο της Αθήνας, αλλά όλης της Ελλάδας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.